Γιάννενα, του στοχασμού και των θρύλων. Πρώτη φορά που εμφανίζεται το όνομα Γιάννενα, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε ένα μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, οπωσδήποτε είναι μεταχριστιανικό. Όλη η τουρκοκρατία χαρακτηρίζεται από μια πολυεθνική παρουσία πληθυσμών στη Βαλκανική γενικώς, αλλά και στην Ήπειρο ειδικότερα. Τα Γιάννενα ήταν πράγματι η πνευματική πρωτεύουσα του γένους κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Στα Γιάννενα δοκιμάστηκε η συνύπαρξη τριών διαφορετικών κοινοτήτων επί πολλές εκατονταετίες, χριστιανών, Εβραίων και Μουσουλμάνων. Στα Γιάννενα υπήρχαν τότε 19 δικηγόροι, 8 φαρμακοποιοί, 12 φαρμακέμποροι, 100 έμποροι επώνυμοι, 17 εργοστασιάρχοι, 2 συμβολιογράφοι, 2 οδοντίατροι, επίσης 8 τραπεζίτες. Η Ελληνική Επανάσταση δεν μπόρεσε όμως να εισδύσει ουσιαστικά στην Ήπειρο. Αυτό έφτασε ως το 1912 με την απελευθέρωση της Ήπειρου, η οποία και σε ελληνικό και σε διεθνές επίπεδο ήταν κάτι το απολύτως νόμιμο. Αναπτύσσεται και δρά το Ηπειρωτικό Κομιτάτο. Συγχρόνως δε, ο ελληνικός στρατός από τη Δυτική Μακεδονία αναγκάζει τμήματα του τουρκικού στρατού να συγκεντρωθούν στον Πιζάνι. Για να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη το 1913, δηλαδή κατά την απελευθέρωση της Ηπείρου, θα πρέπει νομίζω να μιλήσουμε με όρους μιας διτής μετάβασης. Η μια διάσταση λοιπόν της μετάβασης είναι αυτή που αφορά την μετάβαση από μια πολυεθνοτική ανατολική δεσποτική αυτοκρατορία σε ένα νεωτερικό εθνικό κράτος. Και η άλλη διάσταση της μετάβασης είναι αυτή που αφορά το πέρασμα από ένα φεουδαλικό κοινωνικοπολιτικό σύστημα στον σύγχρονο νεωτερικό καπιταλισμό. Τα Γιάννενα σήμερα είναι ένας σταθμός για τον βαλκανικό κόσμο. Υπάρχουν πόλεις σε ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν διακρατική λειτουργία. Οι πόλεις παίζουν ρόλο εκατέρωθεν των συνόρων. Αυτό που έγινε de facto στην Ελλάδα, στα Γιάννενα, θα έλεγα ότι εμείς πρέπει να το αποδεχτούμε και να το καλλιεργήσουμε. Καλλιεργείται.